στενό που χτύπα ένα σήμαντρο καθημερινό. Για σε μη κι αγιό κλίμα το σημαντικό, το ασήμαντο. Κάτω από την Ακρόπολη άνθρωποι πολλοί, κουρασμένοι ανέμενοι, ήρωες θηλοί, πολεμούν και αρπάζονται με το διπλανό και νοιάζονται. Το χαστούκησε. Καλά, σοβαρολογεί. Καταδέχτησε να το χαστούκησει. Γιατί ρε τέλει, γιατί ξέρει μέχρι εκεί. Έπρεπε να κρατήσει την ψυχραιμία σου, να φερθεί σαν κυρία. Όχι, έχει δίκιο, Φόφη, έπρεπε να φερθεί σαν κυρία. Ένα φιλί είπαμε να δώσουμε. Το μαθώ όλη η γειτονιά. Τι έγινε, ρε γάμοτο. Επαρχία κατάντηση, Αθήνα. Σε ψάχνω όλο το βράδυ, τρελάθηκα από την αγωνία μου. Μ' αγαπά. Ρωτά. Όσο τίποτα στον κόσμο. Εσύ. Κι εγώ, μωρέ. Κι εγώ. Κοίτα, νόμιζα ότι χωρίσατε. Θέλω να σου πω ότι τον γουστάρω πολύ. Τι είπες? Τον γουστάρω πολύ. Αν υπάρχει πρόβλημα, αν νομίζεις ότι θα τα ξαναβρείτε, εγώ σταματάω εδώ. Όλη αυτή η μιζέρια της καθημερινότητας μου προκαλεί τόση θλίψη. Ξέρεις ποια είναι η συνταγή όταν βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση? Ποια είναι η συνταγή, για πες την και εμένα, γιατρέ. Όταν πιάνω τον εαυτό μου να είμαι έτσι, καβαλάω τη μηχανή μου και όπου φύγει, φύγει. Πες μας λοιπόν, πού θέλετε να πάμε βόλτα το βράδυ με τη μηχανή? Σημασία έχει ότι εμείς οι δύο δεν μπορούμε πια να είμαστε ζευγάρι. Και όπως σε ξεπέρασα εγώ, θέλω να κάνεις μια προσπάθεια, μήπως... Προσπαθώ. Μην νομίζεις ότι δεν προσπαθώ. Αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο. Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, όπως είπα, νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά για την υιοθεσία, ε. Σ' ακούω, Μπάμπη. Τώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε εδώ πέρα και δεν είναι ήσυχα. Έχουμε πολλά να πούμε. Καλύτερα να κανονίσει το βράδυ να έρθει σπίτι μου. Τα έχω τηλεφωνήσει τότε και στον Καράμπελα να έχω νέα. Καράμπελα ο δικηγόρος είναι. Ναι, κατάλαβα. Ελπίζω να βρει κάποια λύση και να μην πάρουμε στο τέλος του Καράμπελα. Κατανοητό. Σύμφωνοι, Μπάμπη. Θα περάσω το βράδυ από το σπίτι να τα πούμε. Ωραία. Είναι εδώ. Πεχταρά μου, γάβρε μου εσύ, γάβρε μου. Όχι, όχι, εγώ είμαι γάβρος. Εσύ θα γίνεις βαζέλας, έτσι. Να έχουμε κάποιον να τσακώνομαι, ωραία. Όπα. Όπα. Τι συμβαίνει? Τσουπωμένο το βλέπω. Να έχει πάρει λίγα γραμμάρια. 367, μην σου πω 368 γραμμάρια περίπου. Α, θα σε μαλώσω, Ειρήνη, του παίρνει βάρος το παιδί. Έλα, μη σε νοιάζει. Αυτό το βάρος το πάρει σε πόντους. Ναι, σε πόντους, αλλά τι σε πόντους, σε ύψος ή σε πλάτος? Σε ύψος φυσικά. Μου το επιβεβαίωσε και ο Αντωνίου που τον παρακολουθεί. Ποιο είναι αυτό ο Αντωνίου που παρακολουθεί το παιδί? Ποιο θε να είναι, ρε Μπάμπη, παιδί, γιατρό του είναι. Και τι, παρακολουθεί το παιδί, ένα άγνωστο που δεν το ξέρω τη μάνα του, πώ θα νιώσει αυτόν τον. Ο Αντωνίου είναι πολύ καλό, μου το σύστησαν. Και θα εμπιστευτούμε την υγεία του μωρού τώρα σε έναν γιατρό, ο οποίο δηλαδή το σύστησε κάποια έτσι, δεν το ξέρουμε. Σε παρακαλώ, παλιάκουσε με. Αύριο το πρωί θα πάρει το παιδί και θα πάνε το δύο κρεμαστινό. Ο κρεμαστινό δεν είναι παιδίατρο. Σε παρακαλώ, Ειρήνη, δεν θέλω αντιρρήσει. Είπαμε για τον Τζούνιο Ρότι εκλεκτών. Εντάξει, παιδαρά μου, να παίξουμε το αεροπλανάκι που σε αρέσει εσένα. Αεροπλανάκι, θα κάνει το αεροπλανάκι. Αεροπόρο μου εσύ. Λοιπόν, μετά την υιοθεσία θα τον πάμε σε μια αερολέσκη να κάνει μαθήματα. Εντάξει, έχει μια κλίση στο πέταγμα το παιδί, δεν το βλέπεις. Πεταχτούλη μου. Πολύ το σκέφτεσαι και δεν λέει. Φοβάμαι, μην προκύψει κανένα πρόβλημα. Δεν είδες τι έγινε σήμερα? Ρε εσύ, αφού μένω μόνη μου στο σπίτι, ποιος σας είδε να άρχισε νυχτιάτικα? Κάτι πρέπει να βρω να πω και στον Μπάμπη όμως, ε. Τίποτα δεν θα πει στον Μπάμπη. Πώς τίποτα δεν του πω, δεν γίνεται. Στο σπίτι του με φιλοξενεί. Έτσι θα ανοίξω την πόρτα και θα φύγω. Κάτι που πρέπει να του πω ότι πάω. Δεν κατάλαβα αναφορά θα του δώσεις. Λοιπόν, κοίτα, άμα δεν γουστάρεις, πες το μου, να μην το ζαλίζουμε πολύ. Στάσε, ρε πουλάκι μου, στάσε τώρα. Είπα εγώ ότι δεν γουστάρω. Απλώς πρέπει να βρούμε ένα ωραίο ψέμα, το πλασάρουμε με τρόπο να μην πονηρευτεί τίποτα. Αφού το ξέρεις ότι με τα ψέματα δεν τα πάω καλά. Και πώς έλεγες τόσα ψέματα τόσα χρόνια στη γυναίκα σου? Είχα πάρει το κολλάι.
Ωραία, εδώ πες την αλήθεια, πού κολλάς. Α, καλά. Τώρα μαζί μιλάμε και χώρια καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, κάτι θα βρεις. Πρέπει να φύγω γιατί έχω αργήσει και το φροντιστήριο. Να σου πω, το βράδυ όπως είπαμε. Σε περιμένω. Από τι λένε του Μπάμπη τώρα. Να του πω για χαρτί θα με πλακώσει. Να του πω για τροπαρέα μπορεί να θέλει να έρθει μαζί. Να του πω για σύσκεψη θα βάλει τα γέλια. Κοίταξε κύριε. Κοίταξε κύριε που βάλαμε σύζυγο στο κεφάλι μας τώρα. Μάζε βυσότο να το κλείσουμε. Καλησπέρα. Γεια σου. Σε περίμενα. Νόμιζα ότι το μετάνιωσες. Όχι, τακτοποίησα κάποια πράγματα στο μαγαζί, γι' αυτό άργησα. Φόρεσε παντελόνι, το πρόσεξες. Πάμε. Ναι, εδώ την έχω τη μηχανή, στο στενό. Μήπως δεν θες να μας δούνε μαζί, θες να προχωρήσω. Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ ελευθεροπουλή είμαι. Δεν έχω πρόβλημα. Ωραία. Πάμε. Απλά σκέφτηκα μήπως δεν ήθελες. Όχι, όχι, δεν έχω να πείτε τίποτα και από κανέναν. Ωραία. Πολύ άνετη σε βρίσκω. Είναι κακό αυτό που νιώθω τώρα, δηλαδή. Τι νιώθεις, δηλαδή. Μπορείς να μου πεις. Κανένας, αλλά θα με κυνηγάνε οι τύψεις μου αν δεν σου το πω. Τάξε μου να σου πω. Αφού έτσι κι αλλιώς θα μου το πεις, γιατί να ξοδευτώ. Αλήθεια, τι κάνει ο Ραβωνιάρης? Δεν είναι όλες οι ώρες για αστεία. Τα νέα που σου φέρνω δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Γιατί πότε ήρθες να μου φέρεις ευχάριστο και να με φέρεις τώρα? Γελάς γιατί θα σου κοπεί το γέλιο απότομα. Ξέρεις τι είδα πριν από λίγο? Να βγαίνουν πουλάκια από τα αυγά του κλέρκου. Άλλα πουλάκια είδα και μάλιστα στις τρυφεράδες τους. Οχ, ποιου τυχερού έπιασε το ματάκι σου? Αχ, μπάμπη μου, τι είναι ο άνθρωπος? Τρένο είναι. Πολύ σωστά το είπες. Τρένο που πηγαίνει από τον ένα σταθμό στον άλλο. Μη μου πεις ότι... Ναι, μπάμπη, δυστυχώς. Τι να πω, λυπάμαι. Κουράγιο ρε Σιμαριάνθη. Και ζωή σε εμάς δηλαδή. Τι λες καλέ, δεν πέθανε κανείς. Τι, δεν πέθανε ο κλέαρχος? Θεός φυλάξει νέος άνθρωπος. Γιατί? Τι γιατί? Γιατί δεν πέθανε? Γιατί θέλω να πω. Με μπέρδεψε. Αφού δεν πέθανε ο Κλέκος, ποιο πέθανε τότε? Άρισε καλό σου. Σόνι και καλά πρέπει να πέθανε κάποιο. Συγγνώμη, με μπέρδεψε. Μιλάγαμε πριν για τα αυγά του Κλέαρχου και μετά μου είπε ο άνθρωπο ότι είναι ένα τρένο που φεύγει από σταθμό σε σταθμό και. Ναι, αλλά δεν μεταναστεύουν μόνο τα τρένα, αλλά και κάποιοι ερωτευμένοι από τη μια αγκαλιά στην άλλη. Κατάλαβε τώρα? Όχι, αλλά. Αρκεί που είναι όλοι καλά. Πήγε η καρδιά μου στη θέση τη. Στη γνώμη μου, Μπάμπη, κράτησε την για λίγο ακόμα εκεί που είναι μέχρι να ακούσεις αυτό που θα σου πω. Ποιους είδα να φιλιούνται. Και τι με νοιάζει εμένα στο φινάλε, μπορεί να μου πει? Έτσι νομίζεις, διότι άλλα τα χθεσινά, άλλα τα απόψινά. Μόνο δεν ξέρω τι θα πάθεις άμα τα ακούσεις. Τίποτα δεν πρόκειται να πάθω. Δεν έπαθα όταν διάλυσε ο γάμος μου. Μα αυτό θα πάθεις. Τα νεύρα μου θα πάθουν σίγουρα. Μέχρι μισή ώρα και με πιλατεύεις. Λέγε να τελειώνουμε. Και μη φοβάσαι, ο Μπάμπης είναι θηρίο, δεν μασάει από αυτά. Λέγε. Είδα πριν λίγο εκεί απ' έξω τον Ηρακλή με τη Φόφη να φιλιούνται. Στο στόμα. Καλέ! Τι πάθανε και αντιδρούν όλοι το ίδιο? Ντενίς! Ντενίς! Τρέχα! Τρέχα! Ομοιοπαθείς! Μπάμπη, είσαι καλά, νιώθεις καλύτερα? Περίπου. Το ζορίζω ακόμη. Μη σηκώνεσαι καλού κακού ακόμα μέχρι να σου περάσει η ζαλάδα. Βρε Μαριάνθη μου, μήπως δεν κατάλαβες καλά? Μα τώρα η Φόφη με τον Ηρακλή. Ναι, τους είδα. Λέω ρε παιδί μου, μήπως δεν κατάλαβες? Αυτό είναι παιδιά, αυτό είναι. Δεν κατάλαβε. Άσε, δεν βλέπει κιόλα. Το έχω τσεκαρισμένο με τα ρέστα που τη δίνω, βέβαια. Ναι, βγάλε με και στραβή και χαζή από πάνω. Τους είδα, σου λέω με τα μάτια μου, με τα ίδια μου τα μάτια. Λέμε, βρε παιδάκι μου, μήπως παρεξήγησες.
Μήπως έκανες λάθος. Από αυτά τα λάθη που κάνεις εσύ για να σπάς τα νεύρα στους άλλους. Έλα, μπάμπη μου, ψυχραιμία. Τι ψυχραιμία, δεν είσαι βαραδιά στο να παραμύθι πίσω από τ' άλλο. Ωστε παραμύθι και πουλάκι μου, ε. Άκουσε να σου πω, μανάβη, μια και έξω. Εγώ τους είδα με τα μάτια μου, σου είπα με τα ίδια μου τα μάτια. Τώρα, αν εσένα σε βολεύει κάτι άλλο, είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Τι νόμιζες δηλαδή, ότι θα κάθεται να σε κλαίει χρόνια. Και εδώ που τα λέμε, αυτοί οι δυο ταιριάζουν πάρα πολύ. Έλα βρε Μαριάνθη τώρα, μη ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Άσε να στάξει το δηλητηριό της. Άσε να... Αυτό είναι. Το κατάλαβα. Άργησα να το καταλάβω, αλλά το κατάλαβα. Συμφωνημένες με τη Φόφη είναι να μου το πήγαινα με κουμπλάρι. Ε, βέβαια, την καταλαβαίνω τη Φόφη μετά από αυτό που έκανε. Λες ρε μπάμπη. Έλα βρε, πώς δεν το κατάλαβα και έφαγα αυτό το ψέμα τόσο. Κοίτα τι νεύρι. Μη γελάς, μη γελάς γιατί θα σου βγει ξινό. Βρε, τι θα μου πεις τώρα ο Ηρακλής με τη Φόφη, από πού και σπου. Έλατε, πώς έλα το φαγάρε το παραμύθι. Πού το κατέβασες κι εσύ όμως. Μα κάτσε να μου πει και... Αφού σε ξέρω, να πω δεν σε ήξερα. Να πω δεν σε γιατί ξέρω τι είναι. Το είδες αυτό που είδα εγώ? Μπάμπη, σου μιλάω, μπάμπ. Μπάμπη, πού είσαι? Μπάμπη! Μπάμπη! Ne me quitte pas. Il faut oublier tout. Peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient par toi. Pourquoi que... Σκέφτηκα πολύ, πιο πολύ για σένα. Απλά εγώ είμαι εκείνος που βρήκα τη δύναμη να το κάνω. Δεν ταιριάζουν ένα φόβο. Αξίζεις κάτι καλύτερο, κάτι πιο παραπάνω από μένα. Και μην νομίζεις δεν μ' αγαπάς. Δεν λέω μπορεί να μ' αγαπάς σαν άνθρωπο, αλλά ερωτευμένη δεν είσαι μαζί μου. Το ξέρω, εγώ φταίω. Εγώ φταίω για όλα που δεν το είδα πιο πριν, αλλά... ξέρω ότι και να πεις, θα έχεις δίκιο. Αν όμως το ψάξεις καλύτερα, το δεις πιο ήρεμα. Θα δεις ότι έχω κι εγώ δίκιο. Μου κρατάς κακία. Πες κάτι ρε Φοφή. Χλώτσα με. Βρίσκεται. Βρίσκεται καλά. Τι είπαμε. Βάμπη. Ξέρεις πως άλλο πες. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie le rouge et le noir ne s'épouse-t-il pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Babi mou, τι έπαθες, Babi mou? Babi, είσαι καλά? Babi. Έτσι όπως γίναμε, το μόνο που μας μένει τώρα είναι να στρώσουμε ένα μεγάλο στρωματέξ εδώ απ' έξω και να ξαπλώσουμε όλοι μαζί. Μόνο έτσι θα ησυχάσουμε, δεν έχει άλλη λύση. Όχι ρε παιδί μου, σου λέω, δεν μπορώ να φύγω ακόμα. Όχι ρε πουλάκι μου, θα έρθω. Ξέρω εγώ, θα τον περιμένω μέχρι να γυρίσει. Τώρα που να είναι, θα έρθει. Έλα σε παρακαλώ τώρα, άσε με να κάνω ένα μπανάκι και θα έρθω, σου λέω. Εντάξει. Άκου να σου πω. Μη μου λες εμένα θα τα κάνω σκατά, εντάξει.
Ωραία. Σε κλείνω τώρα και θα τα πούμε από κοντά. Άντε. Δεν με ξέρεις καλά, εμένα μικρή. Είμαι γάτα εγώ. Ο Ηρακλής με τη Φόφη. Το περίμενες εσύ, ρε Ντενίζ. Γιατί περίμενες τον Αντώνη να τα μπλέξει με την Αντιγόνη. Δίκιο έχετε και οι δύο. Κι εγώ το ζώο που νόμιζα ότι μόνο εγώ το πέρασα με τον αχαήρευτο τον άντρα μου. Μωρέ, δεν λες καλύτερα που πήγε για τσιγάρα και την κοπάνισε. Δόξα σου ο Θεός που κάπνιζε. Μπορεί το κάπνισμα να βλάπτει την υγεία, αλλά τη δική μου υγεία την ωφέλησε. Άντε τώρα μετά από αυτό, να έχω εμπιστοσύνη εγώ ξανά σε γυναίκα. Μη στεναχωριέσαι, μωρέ, εσύ θα το ξεπεράσεις. Δεν ήσουν και πολύ καιρό μαζί της. Τι να πει και η Ντενής. Αχ, τι να πω κι εγώ. Μετά από τόσα χρόνια γάμου, άντε να έχω εμπιστοσύνη στους άντρες. Μετά από τόσα χρόνια γάμου, δίκιο έχεις, είναι πολύ δύσκολο να το ξεπεράσεις. Αλλά και ο Μπάμπης είναι σε χειρότερη μοίρα. Διότι ήταν και φίλος του Ηρακλής. Το περίμενες εσύ ποτέ, Μπάμπη μου, από τον Ηρακλή, που ήταν και φίλος σου? Έτσι είναι όπως τα λέει και η Μαριάνθη. Μου κάνε το φίλο και σε μένα και στη Φόφη και είδες που το πήγαινε. Αλλά και η Φόφη... Ο Αντώνης, ρε. Η Φόφη, ρε. Και καλά, αυτοί οι δύο τελευταίοι είναι και όριμοι άνθρωποι. Το άλλο, το μικρό, το ανήλικο. Όταν παντρεύτηκε ο Αντώνης την Ντενής, η Αντιγόνη ήταν μια σταλιά σκατό. Στα πόδια του Αντώνη μεγάλωσε, στα γόνατά του. Τόσο πια δεν το ξεπέρασε, ήθελε να ξανανεύει. Ο Αντώνης να μπλέξει με το μωρό, την Αντιγονίτσα, με το ανήλικο. Αχ, δεν το χωράει ο νους μου. Γιατί το χωράει ο νους του Μπάμπη που έμπλεξε ο Ηρακλής με τη Φόφη που ήτανε και φίλη? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβουμε τίποτα, ρε παιδί. Και εμείς τόσα χρόνια με την Ντενής φίλοι είμαστε, αλλά ποτέ δεν μας πέρασε το μυαλό. Ποτέ, ποτέ. Ποτέ μιλες, ποτέ. Τι να μην πεις? Ποιος να μην πει? Εγώ λέω. Τι γιατί? Γιατί λέω που είμαστε φίλοι και σαν χαρακτήρες ταιριάζουμε. Είναι γιατί είμαστε τόσο καλοί φίλοι, γιατί... Πώς να σου το πω, ρε Ντενής, τα χνότα μας, διότι όπως λέει και ο Δημόκριτος, ομοφροσύνη φιλή ποιεί. Ωραία ακούγεται αυτό, βρε Μπάμπη. Τι ακριβώς θα πει? Πω, το ξέχασα, μαλάκας. Και πρώτη φορά στη ζωή μου θυμήθηκα κάτι που είπε κάποιος και μάλιστα στα αρχαία και το ξέχασα. Ξέχασα την ερμηνεία. Αμον. Φαίνεται από την ταραχή αποσυντονίστηκα. Αυτό θα πει: η ομοφωνία σκέψεων δημιουργεί φιλία. Γι' αυτό σας λέω, μη στεναχωριέστε και μη σκέφτεστε τα κέρατα που φάγατε. Λες δηλαδή ο Αντώνης με την Αντιγόνη να το προχώρησε τόσο πολύ? Λες να ήμουν κερατάς τόσο καιρό και να μην το ήξερα? Έχει γούστο. Ναι, έλα. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, πρώτη φορά έχει αργήσει τόσο πολύ. Τι να σπορέ, Αντιγόνη, εδώ είναι το σπίτι του, θα έρθει όπου να είναι. Μπα, όχι, αποκλείται. Θα έπαιρνε τηλέφωνο. Μετά τα γεγονότα με το δραπέτη, δίνει πάντα στίγμα όταν πρόκειται να αργήσει. Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα είπαμε, θα έρθω. Τελείωσε αυτό το πράγμα. Θα έρθω. Λοιπόν, έλα, κλείσε να ετοιμάσω. Με ξέρεις καλά, είμαι ένα μικρή. Είμαι γάτα εγώ. Θες να πεις δηλαδή ότι μπορεί να τα είχαν και από πριν? Μη με ανακατεύεις εμένα, Μπάμπη μου. Εγώ είπα μόνο πως μου φάνηκε παράξενο που η Φόφη το ξεπέρασε τόσο γρήγορα. Βέβαια. Και για διωγμένη έπρεπε να την είχε πειράξει πολύ περισσότερο. Άρα ήμουν ένας κερατάς τόσο καιρό. Ένας υπέροχος κερατάς. Καλά, μην το παίρνεις κι εσύ τόσο προσωπικά. Βαλτί, είσαι, βρε Μαριάνθη. Μην του βάζεις τώρα ιδέες στο μυαλό. Καλά, εγώ του βάζω ιδέες. Ο Μπάμπης είναι έξυπνος άνθρωπος και το κατάλαβε μόνος του. Όχι, που νομίζω ότι θα με κοροϊδεύανε, ότι δεν το καταλάβαινα. Έτσι, μπράβο, Μπάμπη μου. Έβγες σου, είσαι έξυπνος εσύ. Όχι σαν μερικούς που δεν θέλουν να καταλάβουν τι γινότανε τόσο καιρό κατά τη μύτη τους. Για κάτσε, ρε Μαριάνθη. Δηλαδή τώρα λες ότι ο Αντώνης εννοείς. Εγώ δεν είπα τίποτα, Ντενής, να μου κάνεις τη χάρη και δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά τα πράγματα. Έλα, ρε Ντενής, τι ρωτάς και εσύ τώρα. Από λεπτότα μονάχα δεν μπορούσε να σου ξεφουρνήσει ότι ο άντρας σου σε κεράτων από πριν. Αν και το καλοσκεφτείς όμως, έτσι έχουν τα πράγματα. Καλά τώρα, μην βάζετε κι εσείς ιδέες στο μυαλό σας. Μία στο εκατομμύριο να έχετε κάνει και λάθος. Άσε, Μαριάνθη, μην προσπαθείς να μας παρηγορήσεις. Το πήραμε απόφαση. Εγώ είμαι ένας μεγάλος κερατάς. Και επειδή το πήρα απόφαση, παίρνω και τα κερατά μου και αποχωρώ. Άντε, γεια σας. Πού
πώς του καρφώθηκε τώρα αυτή η ιδέα ξαφνικά, μου λες? Αφού σου λέω δεν ήρθε ακόμα, τι να κάνουμε. Ακούω κλειδιά στην πόρτα, μάλλον ήρθε. Έλα, έλα, κλείνε. Άντε ρε, αγοράκι μου, και τρόμαξα, και τι άργησες? Για κοίτα εδώ καλά, τι βλέπεις? Τίποτα. Για κοίτα καλύτερα, για κοίτα καλύτερα, τι βλέπεις? Που σου πέσαν κι άλλο τα μαλλιά, λες? Βραχέστα τα μαλλιά. Για τα κερατά μου σου, τα βλέπεις? Είσαι λίγο ταραγμένος και δεν ξέρεις τι λες, ή εγώ το νομίζω? Νομίζεις. Δεν είμαι καθόλου ταραγμένος. Αλταρισμένος είμαι και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Βάλε κάτι να πιούμε, να σου πω τα χαλιά μου. Δεν θέλω να πιω τώρα, έχω δουλειά, πρέπει να φύγω, ας θα τα πούμε αύριο. Δεν έχεις να πας πουθενά, βάλε κάτι να πιούμε. Ρε μάνι, αυτός ο άνθρωπος θα πίνω και να πίνω όλη την ώρα, θα με κάνεις πότι με το ζόρι. Άσε με, σου λέω, πάνω να δώσω την παραγγελία για τα ντοματάκια. Χες τα ντοματάκια. Θα κάτσεις κάτω να μ' ακούσεις. Ξέρεις τι είδα σήμερα? Ή μάλλον ποιους είδα σήμερα? Δεν το λες εσύ που το ξέρεις, να τελειώνουμε και πιο γρήγορα. Να σου πω, γιατί να μην σου πω. Τον Ηρακλή με τη Φόφη είδα. Αγκαλιασμένος τους είδα. Πάνω στη μηχανή του Ηρακλή τους είδα. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Έχει μηχανή ο Ηρακλής, ρε. Δεν το ξέρω αυτό. Καλά, πολύ γουστάρω, ε. Θα τη ζητήσω μια μέρα να πάω για βόλτα. Άκου. Α, και μια και είπα για βόλτα, λοιπόν, εγώ να πηγαίνω τώρα γιατί έχω να δώσω και την παραγγελία για τα ζυμαρικά. Ρε, χέρι τα ζυμαρικά, κάτσε κάτω, δεν έχεις να πάρω θερά. Θα μ' ακούς. Εγώ θα μιλάω και εσύ θα ακούς. Κατάλαβες? Πίσω από την πλάτη μου. Τόσο καιρό τα είχαν πίσω από την πλάτη μου. Αλλιώς δεν μπορεί. Πώς, από τη μία στιγμή στην άλλη η Φόφη. Μπορεί. Θες μια σίγουρη απάντηση? Ναι. Μη ρωτάς εμένα. Εγώ να την κάνω σιγά σιγά τώρα, να πάω να παραγγείλω και τα αναψυκτικά, έτσι. Βρε, χες τα αναψυκτικά, κάτσε κάτω. Γι' αυτό ξαπώ στη λέω άλλο στην Αναστασία. Βέβαια, για να έχει το πεδίο ελεύθερο. Θα μπορούσε να είμαστε τώρα παντρεμένοι με τη Φόφη και αυτή να κοιμότανε με τον Ηρακλή. Να με κεράτωνε δηλαδή κανονικά πίσω την πλάτη μου. Γι' αυτό σου λέω, ρε αγοράκι μου, αφού τώρα δεν έχει τέτοιο φόβο, πήγαινε μέσα να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί, να πάω κι εγώ να δώσω την παραγγελία για τα απορριπαντικά και τα λέμε αύριο με την ησυχία μας. Δεν ιστάζω, ρε. Δεν ιστάζω. Εδώ θα κάτσεις. Ξύπνη, θα μείνουμε όλη τη νύχτα. Και θα μ' ακούς. Εγώ θα μιλάω και εσύ θα ακούς. Εντάξει. Όλο το βράδυ. Πού ήσουν, ρε μαμά, ανησύχησα. Αχ, έχεις δίκιο, παιδάκι μου, έχεις δίκιο. Αλλά δεν ξέρεις τι έγινε σήμερα στη γειτονιά. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω, πώς θα στα πω. Ένα σου λέω μονάχα, έχασες που δεν ήσουν σήμερα εκεί. Κάτσε πρώτα, να κάτσω, να πάρω μια ανάσα, να στα πω από την αρχή. Ναι, θέλω κι εγώ να σου πω κάποια πράγματα. Κάτσε να ακούσεις πρώτα. Λοιπόν, παιδάκι μου, σήμερα στη γειτονιά όλοι λιποθυμούσαν. Λες να είναι καμιά επιδημία? Ναι, κι εγώ για αυτές τις λιποθυμικές τάσεις που έχω τελευταία θέλω να σου πω. Μα τα δικά σου δεν είναι τίποτα μπροστά στον άλλον. Άκουσε λοιπόν, παιδάκι μου, τι έγινε. Έρχεται πρωί-πρωί η Ρίκα στο μαγαζί και μου λέει ότι είδε τον Αντώνη με την Αντιγόνη να φιλιούνται κατά μεσής του δρόμου. Τι να φιλιούνται, δηλαδή ξεκολλημό, δεν είχαν και συγκεκριμένα. Αυτή τον φιλούσε. Η Ρίκα τα είπε αυτά? Ναι, εγώ μόλις τα άκουσα, τα χάσα. Μαριάνθη, λέω από μέσα μου, γιατί απ' έξω μου δεν είπα τίποτα. Μην ανακατεύεσαι, διότι δεν σου πέφτει λόγος και γι' αυτό έτρεξα κατευθείαν στην Ντενής και της είπα τα καθάκιστα. Ναι. Μαμά, είναι σοβαρό αυτό που θέλω να σου πω. Αυτό της είπα κι εγώ, αυτό της είπα, διότι αυτή στην αρχή δεν με καταλάβαινε. Μετά όμως εγώ της τα είπα, της τα ξαναείπα και της έδωσα και κατάλαβα. Και ξαφνικά εκεί που τα λέγαμε, έτσι χωρίς λόγο και αιτία, λιποθύμησε. Μαμά, άκουσε με, υπάρχει πρόβλημα. Ναι, παιδάκι μου, αυτό λέω κι εγώ. Σίγουρα θα έχει κάποιο πρόβλημα η κοπέλα. Δεν μπορεί να λιποθυμάσει έτσι τα καλά του καθημένου, χωρίς λόγο, χωρίς αιτία. Περίεργο όμως, βρε παιδάκι μου, εγώ που τα πιάνω όλα, να μην μπορώ να καταλάβω τι έπαθε. Δεν μπορώ, σου λέω, ρε παιδί μου, τώρα άσε με να πάω να φύγω, να πάω να δώσω την παραγγελία στα ντοματάκια, για τα ντοματάκια. Βρε, χες τα ντοματάκια, πόσες φορές το είπα? Άπειρες φορές. Ωραία, λοιπόν, τότε τι επιμένεις? Αλλά βέβαια, τι να καταλάβεις εσύ, τα ίδια δεν έκανες και στην Ντενής. Τι να καταλάβεις εσύ που με κερατώνει εμένα η Φόφη? Γι' αυτό σου λέω, ρε αγοράκι μου, πες να κοιμηθείς να ξεκουραστείς και αύριο θα τα δεις όλα με άλλο μάτι. Η νύχτα είναι κακό σύμβουλος. Άντε τώρα να πάω κι εγώ στη δουλειά μου. Τώρα σιγουρεύτηκα ότι τα είχανε από πριν. Και εσείς το ξέρατε και γελάγατε όλοι πίσω από την πλάτη μου. Η μεγαλύτερη απόδειξη. Κουβέντα δεν λες. Τι να πω, ρε Μπάμπη, και να θέλω με αφήνεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Δεν πήγαινε να κοιμηθείς, να πάω κι εγώ για τα ντοματάκια. Δεν θέλω να πας. Μα θέλω και σου λέω, θέλω εγώ. Καλά το έλεγα εγώ για τις γυναίκες. Φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά. Σοφή πάρει μία, αγόρι μου. Και αν ξέρεις να την εφαρμόζεις και στην πράξη, ακόμη σοφότερη. Εγώ ξέρω πως όποιος φυλάει τα ρούχα του είναι πάντα εκτός μόδας. Ρε, ακούμε τον Ηρακλή. Να σου πω όμως, Μπάμπη, είναι όμορφος, έτσι? Δεν σαν τον άλλο τον Βασίλη. Αυτό δεν με πειράζει. Μου είναι ομορφότερος από μένα. Άρε, Φόφη. Άρε, Φοφάκη.
Ναι. 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 Ξεκινήστε εσείς τη σύσκεψη, τη συζήτηση και θα έρθω κι εγώ για την παραγγελία. Πουθενά δεν έχει να πάει. Τι γιατί. Έτσι, γιατί ο φίλος του έχει ένα πρόβλημα απόψε. Εντάξει, άντε για. Ο πρόεδρος της σύσκεψης είναι γυναίκα. Ναι. Α, δεν το ξέρε. Δεν με πιστεύεις. Ω, ναι. Καλά, θα πούμε άλλη φορά αυτά. Βάλε κάτι να πιούμε. Κι άλλο! Βέβαια κι άλλο. Αφού δεν πρόκειται να πάει στη σύσκεψη, δεν πρόκειται να κοιμηθούμε, θα κάτσουμε το πρωί να μιλάμε μέχρι το πρωί. Και το λαρίκι μας θα στεγνώσει. Βάλε κάτι να πιούμε. Εσύ που θα παραγγείλεις νυχτιάτικα ντολμαδάκια. Άμα βάμπης, μόλις του είπα για τη Φόφη με τον Ηρακλή, λιποθύμησε κι αυτός. Λες να συμβαίνει κάτι και δεν το ξέρω, παιδί μου. Μανούλα, θέλω... Νερό να σου φέρω, αγάπη μου, δεν το λες το σύνορα. Μαμά, δεν θέλω νερό. Θέλω να σου μιλήσω. Α, ναι, πουλάκι μου, κάτι είχες να μου πεις προηγουμένως. Ναι. Άκου, μαμά, συμβαίνει κάτι σοβαρό και θέλω να το αντιμετωπίσεις ψύχρεμα, ε. Τι λες, βρε, Νούλα μου. Εδώ ψύχρεμα αντιμετώπισα τόσες λιποθυμίες. Τώρα θα κολλώσω. Για λέγε, λοιπόν. Είμαι έγκυος. Από το Δημήτρη. Και αποφάσισα να το κρατήσω το μωρό. Μαμά! Πώς να είναι μίσο, μωρέ, και εσύ μου λες τώρα... Όσο σκέφτομαι ότι η Φόφη με τον Ηρακλή και αν το διευρύνω και παραπάνω, τα είχαν και από πριν. Αυτό δεν είναι σίγουρο. Σιγουρότατο, τον Ιάκου που σου λέω τώρα, σε παρακαλώ. Εγώ την παντρευόμουν και αυτή είχε τα μάτια της αλλού. Άρε, Μπάμπη, τι γινόταν κατά τη μύτη σου, πρέφα δεν πήρες. Και ρατάς πριν από το γάμο. Έλα, ρε, αγόρι μου τώρα, ηρέμησε. Άντε, μην πάθεις τίποτα. Έλα και δεν έχω και χρόνο να σε τρέχω τώρα. Μην το ζαλίζουμε. Αφού ζαλίζομαι, τρέλα μου έρχεται. Σκοτοδίνη μου έρχεται. Εφορία μου έρχεται. Πού το ξέρεις. Είναι αυτό που παθαίνω μόλις μου έρχεται το καθαριστικό. Το πώς το λένε. Λες η Φόφη να το διεύρυνε και παραπάνω με το κουμπάρο. Έτσι δεν λένε. Αμάν. Τώρα το ξεφυλίζεις, ρε Μπάμπη. Τι τα θες και τα λες αυτά. Αμάν. Η Ειρήνη με τον Τζούνιορ θα είναι. Το ξέχασα. Τι θα γίνει, ρε Αντώνη. Με δουλεύεις το κέρατο του μέσα. Πώς το είπες αυτό το μέσα σου που έχεις. Εσύ είσαι εδώ αραχτός με τον Μπάμπη και εγώ είμαι στημένη έξω. Όχι, ρε πουλάκι μου, όχι, όχι. Τώρα. Ωραία, γιατί δεν το λες. Έχουμε κανονίσει να βγούμε, φοβάσαι. Ναι, ρε Μπάμπη. Έχουμε κανονίσει να πάμε σινεμά. Εσύ μπορεί να είσαι χώμα, βέβαια, αλλά το κορίτσι. Α, μάλιστα. Και η σύσκεψη για τα ντοματάκια. Κατάλαβα. Ξύπνα, Μπάμπη. Το κέρατο είναι εθνικό σπορ. Λοιπόν, θα την κάνουμε. Γιατί δεν θα προλάβουμε και θα τα πάρω τελείως. Ναι, θα την κάνουμε, θα την κάνουμε. Δεν έχεις να πάρεις πουθενά. Ο φίλος σου έχει πρόβλημα, θα κάτσει εδώ πέρα να τα πούμε. Πνίγομαι, χάνω το μυαλό μου. Μπάμπη. Παλουκώσου, μα κάτσε κάτω. Λοιπόν, τι θα γίνει εδώ, θα τη βγάλουμε. Όχι, θα τα πούμε αύριο, ρε Μπάμπη. Είσαι προδότης, ρε. Ισκαριώτης, το ξέρεις. Έχω ένα πρόβλημα και με παρατάς. Μαχαιριά πίσω την πλάτη μου ρίχνεις. Σιγά τα αίματα. Δουλειά σου εσύ, με το φίλο μου μιλάω, εντάξει. Λοιπόν, τι θα γίνει, θα πάμε. Ναι, ναι, θα πάμε. Άντε, Μπάμπη, θα τα πούμε αύριο. Είσαι προδότης, ρε. Προδότης, χειρότερος από τον άλλο τον μπούστη στις Θερμοπύλες. Πώς το λέγανε, τον καρδί, ξεχάσει το όνομά του τώρα. Τι πάνε σινεμά. Άμα αυτοί τα έχουν δηλαδή. Λοιπόν, άκου, φίλε μου, Μπάμπη. Εμείς τώρα θα πάμε σινεμά. Ναι. Και μετά το σινεμά μπορεί να πάμε κάπου να τσιμπήσουμε. Και μετά που θα τσιμπήσουμε μπορεί να πάμε και στο bowling, γιατί εμείς είμαστε και φαν τώρα. Γι' αυτό λοιπόν μη με περιμένεις, γιατί μπορεί να αργήσω. Δηλαδή, μπορεί να ξεχαστούμε. Κατάλαβες. Τα πούμε αύριο, έτσι. Αυτοί τα έχουνε πολύ. Τα έχουνε και όλη νύχτα, δηλαδή. Αχ, τι ντροπές ακατονόμαστες είναι αυτά και θες και να τις συζητήσουμε. Δεν το βρίσκεις απαραίτητο. Εγώ πίστευα ότι θα μας έκανε καλό μια κουβέντα, αν δεν θέλεις. Κάτσε κάτω που θα μου κάνεις και την υπεράνω. Φωτιά έβαλες. Φωτιά και το εγκεφαλικό το έχω στο τσεπάκι. Τι νόμιζες, έτσι θα τη βγάλω με μια λιποθυμία. Αλλά πως σε ενδιαφέρει, γιατί ας ενδιέφερε δεν θα έφτανε τα πράγματα εδώ που φτάσανε. Ναι, τώρα έγινε. Κακός, αλλά ευτυχώς είναι ακόμα νωρίς. Ούτε που να σου περνάει από το μυαλό. Το μωρό θα το κρατήσω. Τι λες, καλέ. Αποκλείεται! Δεν σε αφήνω εγώ να παντρευτείς αυτόν τον δολοφόνο. Ποιος μίλησε για γάμο. Και τι θα το κρατήσει έτσι, ανήπαντρε. Καλά τρελάθηκες, παιδάκι μου. Η κόρη μου. Η εγγονή ενός ένδοξου υπουργού να κατεντήσει έτσι. Μα πώς
πόσα εγκεφαλικά θα ξεπλύνουν αυτό το ρεζιλίκι. Δεν θα είμαι η πρώτη γυναίκα που το κάνει. Πολλές το έχουν κάνει. Ωραίο παράδειγμα βρήκες να ακολουθήσεις. Μαμά, μπορούμε να μεγαλώσουμε μαζί αυτό το παιδί. Καλά, εμένα με ρώτησες. Το παιδί το ρώτησες αν θέλει να είναι αγνώστου πατρός. Εγώ τον ξέρω τον πατέρα του. Και όλα αυτά είναι ξεπερασμένα στην εποχή μας. Καμιά εποχή δεν τα ξεπερνάει. Εξάλλου κάθε παιδί έχει ανάγκη από τον πατέρα του. Ξέρω πατεράδες που δεν έχουν δει τα παιδιά τους ούτε μια φορά. Κι άλλους που έφυγαν και πήγαν για τσιγάρα και τα εγκατέλειψαν και μην τους είδατε. Καλά, και αυτό εσύ το θεωρείς σωστό. Στο κάτω-κάτω άλλο εγκαταλελειμμένο και άλλο εξόγαμο. Και δεν μου λες. Καλά, εσύ είσαι μικρή και ανόητη. Αυτός, κοντζάμ άνθρωπος και γιατρός, δεν μπορούσε να πάρει προφυλάξεις. Τι δηλαδή, ντρεπότανε να πάει να πάρει προφυλακτικά από το περίπτερο. Τι σημασία έχουν τώρα όλα αυτά. Τι θα λες, παιδάκι μου, όταν σε ρωτάνε ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού. Κι εγώ, τι θα λέω όταν με ρωτάνε τι επαγγέλλεται ο γαμπρός μου, τον αόρατο άνθρωπο. Μαμά, κολλάς τα κοινωνικά, ξεχνάς την ουσία. Μην αντιδράς έτσι, σε παρακαλώ. Έγινε με έναν άνθρωπο που αγαπάω. Είναι ευλογία Θεού. Ναι. Και μένα θα με ευλογήσει ο Θεός. Γιατί όπου να είναι θα πάω να το συναντήσω με αυτά που κάνεις. Γεια σου, Βαμπή. Είσαι. Και νόμιζα ήταν ο άλλος που μετάνιωσε και γύρισε πίσω. Ποιος άλλος για τον Πότη λες? Ο Πότης. Ο Πότης ήταν πιστός. Άσχετα αν τελευταία το γύρισε προς τη Φόφη μεριά. Αλλά μπορώ να πω ότι αυτόν τον καταλαβαίνω κάπως. Α, έτσι. Τότε ποιον εννοούσες? Τον άλλο, τον προδότη. Με κατέληψε στα κρύα του Λουτρού. Τον Εφιάλτη. Αυτό ήταν, το θυμήθηκα. Αυτό που του κάρφωσε Θερμοπύλε. Αυτό δεν ήταν. Ναι. Αυτό. Αυτό μα την έκανε σαν τρένα, το Γαντονάκη. Έτσι, ναι. Μα παράτησε. Σηκώθηκε και έφυγε. Ποιο άλλο θα του φερόταν όπω του φερόμουν εγώ. Τον μάλιστα από το δρόμο. Δουλειά του έδωσα. Τα πάντα ό,τι ήθελε. Τι έξα τον Άκη και τι έξα τον Άκη τον είχα εγώ. Τα πάντα όλα για τον Αντωνάκη. Και αυτό μα την έκανε και βγήκε ραντεβού. Μάλιστα, κύριε. Με το κοριτσάκι. Κατάλαβε. Αχ, μπουκάλα μήνε λοιπόν, Μπάμπη, για να μάθεις άλλη φορά στη ζωή σου να μην τα δίνεις όλα μία και έξω. Απίστευτο. Δηλαδή, ρε Μπάμπη, ο γάμος σου ήταν κάλυψη, μπλόφα. Μπλόφα. Φόλα δεν λες καλύτερα. Απλά τελευταία στιγμή άναψε ένα λαμπάκι και είπα ότι εγώ δεν κάνω για αυτά τα πράγματα. Στο δε... Όχι, ε. Δεν το ήξερα, δηλαδή, πού να το φανταστώ. Δεν είσαι μόνη, μην νομίζεις. Κανένας το φανταζόταν. Δηλαδή ούτε που μου πέρασε ποτέ από το μυαλό. Γιατί πέρα για το δικό μου, μην νομίζεις. Κι εγώ σε αυτή τη φάση δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα. Τι να πω, έτσι, κουβάρια έχει γίνει η ζωή μου. Είναι μεγάλο μπέρδεμα. Υπαρξιακό. Μαλλιοκούβαρα θα έλεγα, κατάλαβες. Και μας το έπαιζε και γκόμενος ο Αντωνάκης. Στα γόνατά του έπεσα. Σε παρακαλώ, μην το κάνεις. Μην φεύγεις. Έχω πρόβλημα. Καταλαβαίνω. Κάτσε τίποτα. Με εγκατέλειψε. Σηκώθηκε και έφυγε. Έτσι και με πέταξε άσπλαχνα. Αχ, το μανάρι μου. Αυτό κοιμάται. Κοιτάξτε τι αθώο που είναι. Μπάμπη, τώρα πρέπει να σου πω κι εγώ κάτι. Είσαι καλός άνθρωπος, δεν λέω, αλλά... Πολύ φοβάμαι ότι δεν γίνεται να υιοθετήσεις το παιδί. Γιατί! Τι έγινε, πώς τραβώς το πράγμα τώρα! Κακά στραβά και ανάποδα. Από το κακό στο χειρότερο. Πρώτα πας και τα φτιάχνεις με αυτόν τον αχρίο τον υπέργυρο και μου έρχεται ουρανός φαντήλι. Κάνω την καρδιά μου πέτρα και λέω που θα πάει θα της περάσει. Μόλις του σερβίρει το πρώτο τήλιο θα της περάσει. Και τώρα μένεις και έγκυος μαζί του και θέλεις και να κρατήσεις το παιδί αστεφάνωτη. Είμαι αυτόν Παναγία. Μπορείς να ηρεμήσεις, σε παρακαλώ. Δεν γίνεται κουβέντα έτσι. Κουβέντα το λες εσύ αυτά. Ανακοινώσεις κάνεις, παιδί μου, τι υπουργός να ήσουν. Κάτι πήρες και από τον παππού σου, τον υπουργό. Μαμά, μιλάμε σοβαρά τώρα. Αν δε που μιλάμε σοβαρά. Συζήτηση στα παράθυρα της τηλεόρασης κάνουμε. Ο καθένας λέει τα δικά του. Εγώ όμως θέλω να μ' ακούσεις. Είμαστε μόνες μας, οι δυο μας, αυτό το σπίτι. Φαντάσου να ανθίσει μια νέα ζωή εδώ μέσα. Φωνούλες, κλάματα, ζωή. Εγώ, εσύ και το παιδί. Φωνούλες, κλάματα. Εμείς οι δύο. Ναι. Και αυτός! Αυτός ξεκαθάρισε τη θέση του. Νόμιζε ότι είχα πάρει εγώ προφυλάξεις. Θέλω να πω, είναι δική μου η ευθύνη.
Εκείνος είπε ότι δεν θέλει να είναι παππούς και να έχει ένα μικρό παιδί. Α, μάλιστα. Αυτός τουλάχιστον το κατάλαβε. Εσύ το κατάλαβες ότι ήσουν με έναν ηλικιωμένο. Για σκέψου, παιδάκι μου. Σκέφτεσαι ότι το παιδί σου θα είναι αδερφάκι της Δώρας που είναι συνομήλικη σου και τη Χριστίνα τη σκέφτηκες. Αν και αυτή, καλά να πάθει, γιατί όταν της έλεγα εγώ να το μαζέψει, το έπαιζε υπεράνω. Ας το φάει τώρα. Δεν τα αφήνουμε τώρα αυτά. Αλλού είναι το θέμα. Ναι, βέβαια. Το θέμα μας, κοριτσάκι μου, είναι το μέλλον σου. Σκέφτεσαι ποιος θα σε πάρει με ένα εξόγαμο παιδί. Σκέφτεσαι όταν το μετανιώσεις και θα είναι αργά, παιδάκι μου, γιατί θα το μετανιώσεις. Δεν είμαι ελαφρόμυαλη. Τα έχω σκεφτεί όλα αυτά. Όμως όλα μέσα μου λένε να το κρατήσω αυτό το παιδί. Πάση θυσία. Τι μου κάνεις. Τι μου κάνεις. Τέλος πάντων, ας μην πάρουμε βιαστικές αποφάσεις. Θέλει σκέψη, Ανούλα μου. Σκέψη. Μανούλα, φαντάσου, εγώ θα έχω εσένα, το παιδί θα έχει εμένα και εσύ θα έχεις και τους δυο μας. Γιατί δεν μπορώ να υιοθετήσω τον Τζούνιορ, πού στράβω στο πράγμα, ποιος σου άλλαξε γνώμη τώρα. Εσύ, η ζωή σου είναι μπέρδεμα, δεν καταλαβαίνεις. Όχι, τι έκανα. Κοίτα ρε Μπάμπη, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ειλικρινά, για μένα δεν έχουν σημασία αυτά. Αλλά υπάρχει και ένα δικαστήριο. Ποιο δικαστήριο θα δώσει ένα παιδί σε έναν ομοφυλόφιλο? Το έχεις ξανακούσει ποτέ εσύ αυτό? Καλά, εμένα τώρα αυτό που λες, τι με νοιάζει, μου λες. Πώς ρε Μπάμπη, και εσύ μόνος το παραδέχεσαι. Πριν δεν μου έλεγες μια με τον Μπότη, μια με τον Αντώνη. Κάτσε ρε Ειρήνη. Δηλαδή, λες τώρα ότι εγώ με. Παρεξήγηση, κοριτσάκι μου, δεν καταλαβες. Εγώ δεν. Ότι πάω το γράμμα, εγώ. Ειρήνη, σε παρακαλώ, δηλαδή. Δεν κατάλαβες. Ήρθαν και μου σφυρίξαν ότι ο Ηρακλής τα έχει με τη Φόφη. Κατάλαβες. Και παρακαλούσα τον Αντωνάκη να μείνει εδώ πέρα για να συμπαρασταθεί στο πρόβλημά μου. Και αυτό σηκώθηκε και έφυγε ραντεβού. Αυτό είναι όλο. Ρε Μπάμπη. Έτσι που μου τα έλεγες. Πού ήταν και ο Πότης, η φιλενάδα μου. Καλά, αυτή η φιλενάδα. Αυτή το πάει το γράμμα. Δεν λέω. Όχι το πάει. Από το πήγαινε, έλα χιλιός και ο φάκελος δηλαδή. Δεν το συζητάμε. Αλλά εγώ με μένα. Ρε Σιρήνη, κάτσε για τώρα. Δηλαδή θα παρεξηγηθώ τώρα. Δηλαδή, εντάξει, ρε Μπάμπη. Παρεξήγηση, αλλά εγώ τι φταίω. Έτσι που μου τα έλεγες εσύ. Μπλόφα ο γάμος σου, με πρόδωσε ο Αντώνης, πιστός ο Πότης. Έπεφτε στα γόνατά του και τον παρακαλούσες να μείνει εδώ. Είναι κάτι ότι μου τα φόρεσε η Φόφη, δηλαδή. Τι να σου πω, σε πάμε, μην ξανασυμβεί αυτό, διότι έτσι μου τα λέει, μπορώ να παραξηγηθώ. Τέλος πάντων, το ξεπεράσαμε, θα τα λύσαμε, έτσι. Εντάξει, ρε Μπάμπη. Ωραία. Άρα, πώς μπορεί να σου βγει το όνομα από τη μια στιγμή στην άλλη. Τέλος πάντων, άρα αυτά τα ξεχάσαμε. Λοιπόν, με το θέμα του παιδιού. Θέλω να γίνω όλα κανονικό. Με χαρτιά, με δικηγόρους, με δικαστήρια, τα πάντα. Κανονική απόφαση δικαστηρίου. Ο Τζούνιορ θέλουν να είναι καθαρός. Ενθήκαμε. Και με τα λεφτά τα συζητήσαμε. Ωραία. Με τον πατέρα του παίζουμε τι γίνεται. Εντάξει, είναι σύμφωνος. Μόνο που δεν του είπα το όνομά σου, γιατί μπορεί να αρχίσει τους εκβιασμούς. Ωραία, ωραία. Μεθαύριο λοιπόν θα τακτοποιηθούν όλα. Πάντως, σκεφτόμουν κάτι αυτές τις μέρες και ήθελα να σε ρωτήσω. Εσύ, πώς μπορείς και τον αποχωρίζεις έτσι εύκολα? Μπορώ, νομίζεις. Δεν έχω όμως άλλο δρόμο. Μια μέρα θα γίνει οπωσδήποτε. Αφού το έχει βάλει στο μυαλό του ο πατέρας τον θα το δώσει. Τουλάχιστον μαζί σου θα ξέρω ότι είναι σε καλά χέρια. Θα ξέρω που βρίσκεται. Θα μαθαίνω νέα του. Δεν έπρεπε να μπλέξω μαζί του. Το ξέρω, αλλά είναι αργά. Η δική μας ζωή έχει τελειώσει. Είναι θέμα χρόνου. Ίσως είναι καλύτερα έτσι. Για το καλό του παιδιού το κάνω. Τουλάχιστον αυτός θα γίνει άνθρωπος, ρε Μπάμπη. Πας στο διάλογο, το είπαμε, αυτό είναι σε καλά χέρια. Τώρα μην κλεσάστε, γιατί θα μου πιάσουν και εμένα και θα το ξυπνήσουμε με κλάματα. Και δεν κάνει τώρα. Κοιμάται που κοιμάται. Δεν κάνει. Τα μωρά να βλέπουν τους μεγάλους να κλείδει. Ωχ, τώρα μου κάνει. Έλα, έμψε. Ωχ.
Τι έγινε. Σωτήρισε και ακόμα ανοιχτά. Ωραία που είναι αυτή η αίσθηση του αέρα, σου δίνει μια περίεργη ελευθερία. Αυτά είναι τα μυστικά των μηχανόβιων. Θα τα μάθεις σιγά σιγά. Αν κρίνω από το χαμόγελό σου, περάσαμε καλά, ε. Τέλεια. Και ξέρεις τι συμπέρασμα έβγαλα. Βγάλαμε και συμπεράσματα. Ναι, ναι. Μοιάζουμε, Ηρακλή. Μιλάμε την ίδια γλώσσα. Είναι σημαντικό οι άνθρωποι να μπορούν να μιλάνε μεταξύ τους. Και να καταλαβαίνονται. Ξυπαγκούεται. Να μοιράζονται τις σκέψεις τους και αυτό που λέει η καρδιά τους. Ξέρεις, θέλει δύναμη αυτό. Το ξέρω. Τι σκέφτεσαι τώρα? Ξέρεις, δεν έπρεπε να περάσουμε πριν μπροστά από τον Μπάμπη. Μας είδε και αυτός και η Μαριάνθη. Δεν είπαμε δεν έχουμε να δώσουμε λογαριασμό σε κανένα. Κάπου σε ένα βιβλίο του Αντώνη Σιμιτζή διάβασα... Μπορείς να γράψεις αυτό που πιστεύεις στον τοίχο του σπιτιού σου και να το υπογράψεις. Καλό αυτό. Μ' άρεσε. Το ξέρα. Είναι το ευχαριστώ μου για την βόλτα. Φεύγω, καληνύχτα. Γεια. Καλησπέρα. Σας είδα που ήλθατε. Τι έγινε, γιατί τέτοια ώρα εδώ εσύ? Ξέμεινα. Αλλαγμένο σε βλέπω. Σαν να έχεις βρει τον εαυτό σου. Μακάρι. Θέλω να ξέρεις πάντως ότι χαίρομαι πολύ για σένα. Εντάξει, Σωτήρη. Άντε και έπνω τώρα, άντε γιατί έχεις πρωινό ξύπνημα. Όπως θέλεις. Γεια. Α, το πρωί έχω πανεπιστήμιο. Το ξέρω, γι' αυτό σου λέω, θα ανοίξω εγώ. Άντε κοιμήσου τώρα. Άντε. Καληνύχτα. Άντε. Καλό ύπνο. Μπορείς να γράψεις αυτό που πιστεύεις στον τοίχο του σπιτιού σου και να το υπογράψεις. Είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά. Ήταν μια λέξη μόναχα ελευθερία. Και πίτα είπαν πως την έγραψαν παιδιά. Παναγία. Τώρα δεν το κάνουν μονάχα, το γράφουν και στους τοίχους. Α, θα φέρω ασπριτζή. Ηρακλή, το είδες αυτό? Είδες τι γράφουνε? Πολύ καλημέρα και σε σένα. Καλέ, το είδες, μα τι βγάζει. Και λέει, πλήρης αναισθησία, καλέ, θα γίνει βούκινο. Και τι, αυτό μπορεί να είναι το νόημα, τι σε κόφτει εσένα. Πα, τόσα μάτια θα το διαβάσουν, ε. Δεν γράφει Μαριάνδη πάνω, τι ζόρι τραβάς δηλαδή. Η ενδιαφερόμενη το ξέρει. Δεν το ξέρει, θα το μάθει. Τι σε νοιάζει. Όπα, ο ένας την παρατάει στα σκαλιά της εκκλησίας, ο άλλος τη γράφει στους τοίχους. Κοίτα τη δουλειά σου εσύ και άσε την κοπέλα να προβληματιστεί μόνη της. Ο Μπάμπης θα το έκανε από εκδίκηση. Τι δουλειά μου έχει ο μανάβης με αυτό. Αχ, αυτός βρίσκεται κάτω από όλα. Όποια πέτρα να σηκώσει τον Μπάμπη θα βρει. Μέχρι και στη 17 Νοέμβρη μπορεί να είναι. Πιθανό το βρίσκω. Όποιο σύνθημα ανορθόγραφο στους τοίχους δικό του είναι. Αμάν ρε Μαριάνθη, γιατί να το έχει γράψει ο Μπάμπης αυτό. Του κακοφάνηκε που του είπε ότι σας είδα να φιλιώσαστε. Τι? Α, τι λες γι' αυτό, να μην άνοιξε, να το πήρε τόσο βαραίος. Δεν ξέρω τι να έκανα κι εγώ η καημένη. Είχε βέβαια ένα λιποθυμικό επεισόδιο, μετά θα συνήλθε φαίνεται. Του ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι και να το αποτέλεσμα. Λοιπόν, εντάξει, άστο, θα το βρούμε το θέμα, μην προβληματίζεις εσύ. Άντε τώρα στη δουλίτσα σου και εσύ, γιατί έχουμε και εμείς δουλειές. Άντε. Καλά. Και αν δεν το έγραψε ο Ποροπόλης, ποιος το έγραψε τότε?
Καλημέρα, Φάφη. Καλημέρα. Τον είδα στον τοίχο. Ποιο τοίχο? Το γραμμένο. Γιατί οι άγραφοι δεν παρουσιάζουν κανένα ενδιαφέρον. Δεν ήμουν ποτέ καλή στα ανοίγματα. Στα συνθήματα? Καλά, τώρα που ερχόσουνα. Δεν πρόσεξες τίποτα έξω από τα συνηθισμένα, ενώ δεν εντόπισες κάτι στο δρόμο εκτός από το κλειστό μανάβικο. Όχι. Δηλαδή, νομίζω όχι. Τι σου τα έδωσε ο Θεός τέτοια μάτια? Ολόκληρος στίχος και να κάτι γράμματα. Μπαμ κάνουν από ένα χιλιόμετρο μακριά. Ποιος στίχος και τι γράφει? Φόφη Ηρακλής γράφει. Τι πράγμα? Αμέ, και με κάτι γράμματα είσαι με τον μπόι σου. Πώς και δεν το είδα? Όποιος το έκανε, χθες το βράδυ το έκανε. Αλλά ποιος? Εσύ δεν έχεις καμία υποψία? Α, είναι πολύ σπουδαίο να γράφεις αυτό που πιστεύεις στον τοίχο. Είναι σπουδαίο πράγμα, θέλει κότσια. Μαρτί μας λες, τότε να αρπάξω κι εγώ ένα σπρέι και να αρχίσω τις μουτζούρες. Ό,τι κάνουμε να κρατάμε σημείωση να περνάει ο κόσμος να ενημερώνεται. Να γράψω κι εγώ, ας πούμε, ότι ο Αντώνης τα έχει με την Αντιγονίτσα, ότι η Ντενίζ του τη σβούριξε μετά από αυτό του Αντώνη, ότι η Ανούλα μου είναι... Όχι, αυτό δεν γράφεται. Είναι απ' τα άγραφα. Με έπιασες. Αυτή τη φορά με θνηδίασες εσύ. Συναντήθηκαν οι σκέψεις μας. Ήμουν έτοιμη να χτυπήσω την πόρτα. Κι εγώ άκουσα το κινητό σου που χτυπούσε. Χάρηκα για αυτήν την απάντητη κλίση. Καλά έκανες και ήρθες. Κι εγώ ήθελα να σε δω έτσι να μιλήσουμε λίγο. Ναι. Κι εγώ γι' αυτό ήρθα. Δημήτρη, ξέρω πως έχω φορτώσει άλλη μια έννοια. Και δεν το θέλω. Δεν μπορώ να μην το σκέφτομαι. Η εγκυμοσύνη σου είναι πολύ σοβαρό θέμα και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ναι, όμως εσύ, Δημήτρη, δεν έχεις καμία ευθύνη. Καμία υποχρέωση. Ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον. Στάσου, Μπράνα. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω σωστά... Ναι, ξέρω πως μπορεί να ακούγεται, αλλά πίστεψέ με. Δεν θέλω τίποτα από σένα. Το μόνο που θέλω είναι αυτό το μωρό. Τόσο απλά, ε! Δηλαδή θα υπάρχει ένα παιδί δικό μου και εγώ θα κάνω ότι δεν το ξέρω. Προσπάθησε να με καταλάβεις, σε παρακαλώ. Ίσως κανένας άντρας δεν μπορεί να νιώσει πως είναι όταν μια γυναίκα έχει μέσα της μια νέα ζωή. Μα αυτή η ζωή δεν δημιουργήθηκε μόνη της. Ναι, Δημήτρη. Τώρα όμως υπάρχει. Και γι' αυτό ήρθα να μιλήσουμε. Αξιολάτρευτη Μαριάνθη, σας έλειψα πολύ. Ναι, εσύ μας έλειπες τώρα. Καλέ, το πτηνό που το πας, το έφερες στην Αθήνα να πάρει αέρα. Αφού δεν σας συγκίνησαν τα αυγά, είπα να σας φέρω... Την κότα που τα κάνει. Είναι καλή, είναι. Θα τη βάλετε στο μπαλκόνι και θα έχετε κάθε πρωί ένα φρέσκο αυγουλάκι. Είναι μαθημένη, μπαλκονάτη. Ούτε αυγά θέλω. Ούτε κοτέτσια, ούτε κουτσούλια στο μπαλκόνι μου. Εγώ να σας καθαρίζω εγώ το μπαλκόνι και να σας φτιάχνω το φρέσκο το αυγό, να σας το βράζω. Λατρευτή μου Μαριάνθη. Άσε με, κλέρχε, εκεί με να σκάσω. Γιατί, τι συμβαίνει? Έχω πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Εδώ είμαι εγώ, να σου το λύσω εγώ. Ένα πρόσωπο δικό μου, πολύ δικό μου όμως, εξαίματος μπορώ να πω. Είναι έγκυος. Μέχρι εδώ ακούγεται καλό? Δεν ολοκλήρωσα. Δεν είναι παντρεμένη και ούτε προβλέπεται να πάει στην εκκλησιά. Γιατί? Ο πατήρ απεδίωσε. Ζωή είναι, αλλά δεν θέλει άλλους απογόνους. Έσχος. Έσχος ανήκουστον. Δεν τρέπεται λιγάκι? Συμφωνώ. Συμφωνώ και επαυξάνω. Τώρα τι γίνεται όμως? Εγώ. Γι' αυτό είμαι, για να δίνω λύσεις στα προβλήματα. Να την παντρευτώ εγώ. Ανά. Άννα, κουβαλάω ήδη πολλά. Σε λίγο θα πρέπει να αντιμετωπίσω και άλλες καταστάσεις. Δεν μπορώ να έχω και αυτό. Άσε εμένα. Μπορώ. Ο τρόπος που διάλεξες δεν με βρίσκει σύμφωνο. Ναι, το ξέρω. Μου το ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή. Και το κατανοώ. Ρε Άννα, η σχέση μας δεν πρόλαβε καν να εξελιχθεί. Δημήτρη, μη με βάζεις σε δίλημα.
Αν ήταν να διαλέξω ανάμεσα σε εμάς και το μωρό, θα διάλεγα το μωρό. Είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Σκέψου λίγο. Αν το μάθει η μητέρα σου, πώς θα το δεχτεί? Το έμαθε. Και πώς αντέδρασε? Στην αρχή πέρασε ένα σοκ, αλλά μετά όταν καθίσαμε και μιλήσαμε, φάνηκε σαν να το σκέφτεται. Δεν το πιστεύω. Πρώτη φορά που της μίλησα και μάλλον μ' άκουσε. Δείχνει να καταλαβαίνει. Σε παρακαλώ, Δημήτρη, προσπάθησε να καταλάβεις κι εσύ. Άννα, ένα παιδί είναι απόφαση ζωής. Δεν μπορείς να το διαγράψεις αν το μετανιώσεις. Δεν μπορείς να πεις συγγνώμη, έκανα λάθος και να πας παρακάτω. Θα υπάρχει πάντα μέσα στη ζωή σου. Αυτό ακριβώς θέλω. Άννα, ξανασκέψου το. Το έχω σκεφτεί. Δεν μπορώ να το αποχωριστώ. Το κάνεις? Σ' άρεσε? Πολύ. Και σημαίνει αυτό που κατάλαβα? Ακριβώς. Αρχίζω να σε ερωτεύομαι. Είναι ένα στενό που χτυπά ένα σύνδεσμο.